Και πάμε να δούμε μια συγκλονιστική εξομολόγηση που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος μίλησε για το θάνατο του πατέρα του, για το πόσο άδικα χάθηκε, καθώς από ό,τι φαίνεται και ο ίδιος χάθηκε από κάποιο ιατρικό λάθος. Και πραγματικά τα όσα λέει συγκλονίζουν, με αφορμή βέβαια και το θάνατο του πατέρα του Γιάννη Καλιάνου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας. Όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας σου, πόσες φορές έχεις ακούσει ότι δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτό το κράτος και θα σας βγάλουν στα κανάλια? Άκου να σου πω κάτι, Άρη. Προφανώς κάτι, αυτός, βέβαια θα κάτι είναι μέρος του ελληνικού κοινοβουλίου. Θα πω κάτι για πρώτη φορά. Με προκαλείς και θα πω κάτι για πρώτη φορά. Ο πατέρας μου ήταν αιμοκαθιερούμενος, όπως είναι και ο πατέρας του κυρίου Καλιάνου. Έκανε 2 χρόνια αιμοκάθαρση. Μια Κυριακή απόγευμα, δεν είχα χωρίσει ακόμα, ήρθε στο σπίτι μου με τα παιδιά. Και παίζαμε. Και ήταν μια χαρά. Την ώρα που έφυγε από το σπίτι, μου λέει λίγο ζαλίζομαι, κράταμε λίγο γιατί... λίγο ζαλίζεται, ξέρεις, και λίγο αιμοκάθαρση. Ήταν καλά όμως, ήταν υγιής. Έπεσε και γέλαγε με τα εγγόνια του. Πάει σπίτι του και με παίρνει ο αδερφός του που μέναν πάνω κάτω στην πλατεία Αττικής στον Κολωνό και μου λέει ο μπαμπάς δεν είναι καλά. Κάλεσε ασθενοφόρο να πάμε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Λέω τρέξτε. Έρχομαι κι εγώ. Φεύγω από τη Βούλα και συναντιόμαστε στο Λαϊκό. Τον είχαν σε ένα δωμάτιο μέσα τον πατέρα μου. Μπαίνω μέσα, του πιάνω το χέρι και μου λέει πονάω φρικτά εδώ. Κατάλαβα ότι έχει πάθει έμφραγμα. Γιατί? Γιατί λόγω της αιμοκάθαρσης, είχε κάνει αιμοκάθαρση την Παρασκευή, είχαν περάσει 2 μέρες, προφανώς ο άνθρωπος είχε φάει, είχε πιει λίγο παραπάνω και είχε κάνει υπερκαλιεμία. Και όταν αυξάνεται το κάλιο, υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να πάθει ο άνθρωπος έμφραγμα. Φώναζα επί 2 ώρες στους γιατρούς, παιδιά έχει πάθει έμφραγμα, πρέπει να τον βάλουμε σε μονάδα καρδιολογική. Τον είχα στα εξωτερικά. Γινότανε, μην πω τι γινότανε εκείνη η μέρα στο νοσοκομείο. Περνάγαν άνθρωποι με αίματα, ήταν σε εφημερία το Λαϊκό. Άνθρωποι με αίματα, γινόταν ο κακός χαμός. Εγώ δεν είπα είμαι ο Λιάγκας και ούτε έκανα κανένα βιντεάκι. Ούτε είπα θα σας απαυτώσω αν δεν τον πάρετε τον πατέρα μου τώρα να τον πάτε στην καρδιολογική κλινική. Μετά από 2 ώρες λοιπόν, όταν παίρνουμε τον πατέρα μου το φορείο, του κράταγα το χέρι και πάμε προς την καρδιολογική κλινική και την ώρα που του κρατάω το χέρι παθαίνει την ανακοπή. Πέθανε κυριολεκτικά ο πατέρας μου την πρώτη φορά, του κρατούσα το χέρι και πέθανε, έπαθε ανακοπή. Έκανε ένα απ και πέθανε. Είναι μια εικόνα που δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μου. Από εκείνη την ώρα και για 3-4 ώρες, όλο το προσωπικό του νοσοκομείου ήταν πάνω από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου πέθανε εκείνη τη μέρα 3-4 φορές και επανερχότανε. Την 3η-4η φορά, επειδή πραγματικά δεν ξέρω τι πρόβλημα θα του είχε αφήσει στον εγκέφαλο όλη αυτή η ιστορία, μπήκα ενώ μου απαγορεύανε, άνοιξα μια πόρτα και μπήκα μέσα στο θάλαμο της εντατικής που τον είχανε και του ψιθύρισε κάποια πράγματα στο αυτί. Από τότε δεν επανήλθε ποτέ. Κάναν προσπάθειες οι γιατροί πολλή ώρα μετά και τους λέω παιδιά. Εγώ του είπα, αφήστε τον να φύγει, θέλει να φύγει. Και έφυγε. Το πιο εύκολο πράγμα θα ήταν να βγω και να πω, είμαι ο Λιάγκας, έχω μια δύναμη. Να βγω και να πω ότι άργησαν, το σκέφτηκα. Ότι αν τον είχαν πάει 1/4 νωρίτερα στην μονάδα της εντατικής ή στην καρδιολογική κλινική, το λέω τώρα και να τριχιάζω, μπορεί να είχε σωθεί. Το εύκολο πράγμα λοιπόν ήταν να αρχίσουν να κατηγορώ τους γιατρούς. Όμως είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ενώ είχε τελειώσει η υπηρεσία τους, καθόντουσαν 5-6 ώρες μπροστά από έναν άνθρωπο που ζούσε και πέθαινε, και προσπαθούσαν να τον φέρουν στη ζωή και πάλι. Και τις ώρες που αργήσαν μισή ώρα, μπορεί να σώσαν 3 άλλες 4 ανθρώπινες ζωές. Άρα, το εύκολο να κατηγορήσω τους γιατρούς δεν το έκανε τότε, Άρια. Γιώργο, είναι θέμα. Να σου πω ότι είναι προσωπικό και είναι πρώτη φορά που το λέω, δεν θα το έλεγα, αλλά επειδή δεν ξέρω πόσο. Δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο που το κάνει. Αλλά και έχουν γίνει προφανώς και ιατρικά λάθη. Δεν είναι θεοί οι γιατροί. Όχι, δεν είναι οι θεοί επιγείς όπως οι άλλοι είναι αρχιεπίσκοποι, οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Δεν είναι θεοί οι γιατροί και κάνουν και πολλά λάθη. Όμως είναι άνθρωποι που σώζουν και κάνουν θαύματα οι γιατροί και σώζουν ζωές. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο. Συγγνώμη τώρα που σας είπα κάτι προσωπικό, δεν το έλεγα. Αλλά επειδή όλη αυτή η ιστορία μου θύμισε τον πατέρα. Αυτή ήταν η συγκλονιστική εξομολόγηση του Γιώργου Λιάγκα.